Λοιπόν, να, μια καλή ερώτηση να ξεκινήσουμε, διότι έχουμε επί τον επικεφαλής της κίνησης που ονομάζεται Δίεση, τον κύριο Γιάννη Ζερβό, τον οποίο καλημερίζουμε στην εκπομπή. Καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Χόνδρο. Τι κάνετε? Καλά. Μια χαρά εσείς πως είστε. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, να, ένα ερώτημα έτσι. Πού πάει, γελάει γελούσε ο Βασίλης Φραγκάκης, όταν του λέγα ότι η νέα γενιά εκεί κάτω στο νησί έκανε τη δική της ειρηνική επανάσταση, τη δική της πρωτοποριακή κίνηση, αν μου επιτρέπετε, και λέει βγαίνω μπροστά. Πώς, ναι. Πώς πάρθηκε αυτή η απόφαση και οι συζητήσεις και οδηγηθήκαμε στον πυρήνα και στην απόφαση της δημιουργίας μιας παράταξης νέων ανθρώπων που θα διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών στις εκλογές που έρχονται? Αυτή η πρωτοβουλία επί της ουσίας κυοφορείται αρκετούς μήνες τώρα και έρχεται από την ανάγκη να εκφραστεί η νέα γενιά, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι είναι μια γενιά ματαιωμένη. Βέβαια η κρίση και η γενικότερη οικονομική ύφεση έχει περάσει όλες τις γενιές, αλλά εμείς θεωρούμε και νομίζω και ο κόσμος, η πλειονότητα του κόσμου θεωρεί ότι δεν υπάρχει χαμένος χρόνος για άλλη μια χαμένη γενιά. Τι εννοώ ότι είναι μια γενιά απρικισμένη, μια γενιά ενδεχομένως καλομαθημένη, μια γενιά η οποία έχει σπουδάσει, αλλά η κρίση την έχει αφήσει στο περιθώριο και την έχει ματαιώσει. Δεδομένης όλης της πολιτικής, της κοινωνικής συγκυρίας, βρέθηκαν στην αρχή 10 άνθρωποι οι οποίοι έβαλαν τα πράγματα σε ένα τραπέζι και είπαν ότι δεν πάει άλλο. Το νησί έχει πάρα πολλές δυνατότητες και εμείς ακολουθούμε ένα μοντέλο δημαρχοκεντρισμού. Στα ξέρεις καλά, Δημήτρη, γιατί είσαι και από εδώ. Mm-hmm. Και επί της ουσίας ανακύκλωσης ενός αυτοδιοικητικού μοντέλου, το οποίο δεν τραβάει. Άλλο, ναι, στηρίζεται πάνω στα συμφέροντα. Είναι γνωστά αυτά τα πράγματα. Λίγο πολύ γίνονται σε όλη την Ελλάδα, πιστεύω. Μάλιστα. Πάντως όλη την Ελλάδα γίνονται, αλλά δεν έχω δει. Επέτρεψέ μου, επειδή έχω μια εικόνα γενική των κινήσεων στην Ελλάδα, δεν νομίζω ότι από ένα-δύο περιοχές ακόμα δεν νομίζω να υπάρχει μια τέτοια κίνηση αποκλειστικά, όχι αποκλειστικά, με κορμό, να το πω καλύτερα, τους νέους ανθρώπους. Η αποδοχή της κίνησης αυτής από την τοπική κοινωνία, με δεδομένο ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχει αυτή η διάθεση να μπει νέο αίμα στην πολιτική ζωή και υπάρχει και μία, αν θέλεις, έτσι απόσταση από το παλιό πολιτικό προσωπικό. Ποια είναι, Γιάννη? Η αποδοχή είναι καλή, ωστόσο θεωρώ ότι η νεότητα δεν είναι πανάκια, δηλαδή δεν εξασφαλίζει το νέο. Σωστό, σωστό. Εμείς αυτό που καλούμαστε να αποδείξουμε και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι ότι θα υπάρχει